θυμώ τον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής που μαζί με τη Φιλαρμονική Δημοχείου διοργανώνουμε την αυριανή συναυλία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι για αυτό που θα παρουσιάσουμε αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους προσκεκλημένους μας μουσικούς που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση, όπως επίσης και το Μουσικό Σχολείο Χίου και την Χοροδία Χίου, που θα συμβάλλουν και αυτοί στο μέγιστο δυνατό για το καλύτερο αποτέλεσμα. Δίνω το λόγο στην κυρία Γοριά. Εγώ να πω ότι η ιδέα προέκυψε μέσα από όταν βγάζαμε το πλάνο για την νέα χρονιά και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραία ιδέα να φέρουμε τους καθηγητές που συνεργάζονται με τη Φιλαρμονική, ώστε να γνωρίσουν και τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου, αλλά και οι μικροί μας μαθητές να δουν το όργανο που παίζουν, ποιος είναι ο ρόλος του σε μια ορχήστρα ή να ακούσουν το ηχόγραμμά του. Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκαν όλη την πρόσκλησή μας. Πρώτα δηλαδή μιλήσαμε με τους σολίστ και μετά άρχισαμε να στείλουμε το πλάνο και με τη Φέρντα που είναι συνεργάτης μας στη Φιλαρμονική, οπότε πλαισιώθηκε όλη η εκδήλωση με τις χοροδίες στο δεύτερο μέρος που θα είναι το Χριστουγεννιάτικο. Το πρώτο μέρος θα είναι από τα σόλη των καθηγητών, του προσκεκλημένου μας, και το δεύτερο μέρος θα είναι Χριστουγεννιάτικο με τη συμμετοχή των δύο χοροδιών. Να μην σας κουράσω άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω ο κόσμος να το απολαύσει και κυρίως τα παιδιά μας να αποκομίσουν εμπειρίες μέσα από αυτό. Τι θα ακούσουμε? Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι αρχικά πριν από την εκδήλωση θα ανοίξουμε εδώ στο φουαγέ του Ομηρίου με τη συμφωνική ορχήστρα που έχουμε φτιάξει μαζί με την κυρία Βοριά στη Φιλαρμονική. Είναι μια συμφωνική ορχήστρα νέων, με την οποία θα παίζουμε διάφορα χριστουγεννιάτικα για να καλωσορίσουμε τον κόσμο. Και έπειτα μπορώ να μιλήσω πια για τη συμμετοχή της χοροδίας Χίου, την οποία γνωρίζετε όλοι, με τα 40 χρόνια πορείας της, από την οποία τέλος πάντων ήρθε η πρόσκληση από την Ευγενία, με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε να συμμετέχουμε και φυσικά μιλώ και ως μαέστρος της χοροδίας του Μουσικού Σχολείου μαζί με τον κύριο Μιχάλη Πιλαβά, με τον οποίο ετοιμάσαμε πάλι ένα πρόγραμμα χριστουγεννιάτικο, το οποίο θα απολαύσετε αύριο. Εδώ έχουμε τον τρομπονίστα μας, τον κύριο Σταύρο Πλαγανίδη, τον σαξοφωνίστα, τον Χαράλαμπο τον Βλάχο και τον Σπύρο τον Τζέγκο, τον κλαρινετίστα. Είναι εκπρόσωποι των μουσικών. Χαιρόμαστε, καταρχήν καλώ σας βρήκαμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα συμμετέχουμε σε αυτό το event που έφτιαξε ο Δήμος Χίου, η Φιλαρμονική, ο Σύλλογος. Είναι μεγάλη μας τιμή, μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε μέσα στην πάντα μαζί με τα παιδιά και να κάνουμε αυτό που μας αρέσει περισσότερο, να παίζουμε μουσική, να δείχνουμε στα παιδιά πώς είναι να φτιάχνετε ένα σύνολο έτσι πιο σωστό, και από εκεί και πέρα είναι, όπως είπα, πολύ μεγάλη τιμή για μας. Δεν ξέρω αν θέλουμε να πούμε και τώρα. Κάτι. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά την μαέστρο, την κυρία Ευγενία Βοριά, το σύλλογο που βοήθησε να πραγματοποιηθεί όλη αυτή η συναυλία. Είναι σημαντικό για ένα νησί και ένα νησί εκτός Κέρκυρας να υπάρχει δυνατότητα να ακουστούν όλα τα όργανα της Φιλαρμονικής στο σολιστικό τους ρόλο. Δηλαδή μιλάμε για δύο συναυλίες. Μία συναυλία η αρχική που θα παρουσιαστούν όλα τα όργανα της Φιλαρμονικής και μετά η πολύ όμορφη συνεργασία με τη χοροδία, με το Μουσικό Σχολείο που θα έχει πιο χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα. Και εγώ θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω όσους πήραν μέρος στο να πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία και να σας ευχηθώ καλή ακρόαση. Για μένα είναι μεγάλη χαρά. Με έχουν καλύψει οι συνάδελφοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ξανά στο νησί. Έχω ξανάρθει μερικές φορές. Έχω συνεργαστεί και με τη Φιλαρμονική στο παρελθόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω δει παιδιά. Τα θυμάμαι νεότερα από αυτή τη στιγμή. Έχω δει μια μεγάλη βελτίωση. Ξεκινήσαμε και εμείς ως πνευστή από φιλαρμονικές. Οπότε ξέρουμε πώς είναι να ξεκινάς να κάνεις τα πρώτα σου βήματα σε μια φιλαρμονική. Είναι πολύ τυχερά τα παιδιά που έχουν την κυρία Βοριά, η οποία ασχολείται, έχει όρεξη και μεράκι. Και ανυπομονούμε να παίξουμε μαζί τα παιδιά, να παίξουμε, να κάνουμε και τα μαθήματα μαζί. Είναι πολύ ωραία εμπειρία για όλους.